Πέρα να δούμε τι λέει, αν γνωρίζω ο κ. Νικολακόπουλος που τα μαθαίνει γρήγορα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Φελιπακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη που είμαι πάλι στο πεθείο. Να είστε καλά. Για πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε εικόνα αυτή η περίφημη τροπολογία για τη βελτίωση του εξοδικαστικού. Έχουμε κάποιες πληροφορίες που τις διαρροέσετε τις τελευταίες ημέρες. Έχετε κάτι πιο έγκυρο εσείς? Υπάρχουν τέσσερα σημεία που θα υπάρχει μια βελτίωση. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι με την κατάθεση της αίτησης θα υπάρχει αναστολή των πληστηριασμών. Θυμίζω ότι με την προηγούμενη διαδικασία αργούσε λίγο αυτή η αναστολή. Αλλά τώρα θα είναι άμεση. Έχουμε σταματάει διαδικασία πληστηριασμού. Ακριβώς. Προχωράμε σε μια αναστολή, άρα αυτό είναι θετικό. Επίσης, μια βελτίωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης μια μεμονωμένη οφειλή να τη ρυθμίσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό και όχι να βάλει όλα. Όπως επίσης μπορούν να μπουν και άλλες οφειλές, παραδείγματος χάρη στους Δήμους, που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μπουν. Αυτά... Επίσης, υπάρχει το θέμα που έχει να κάνει με τα επιτόκια, όπου τα επιτόκια θα είναι πιο χαμηλά στις ρυθμίσεις. Φτάνουμε μέχρι 420 δόσεις. Και μάλιστα στην περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσία για πληστηριασμό, μπορεί να γίνει και ένα κούρεμα μέχρι 90%. Αυτά κύριε Νικολακόπουλο, με την εμπειρία σας, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό, φτάνουν? Όχι κύριε Φελεπακόπουλε, αυτό ήθελα να πω, αλλά είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δεν φτάνουν. Το βασικό που έχουμε πει πολλές φορές και την εκπομπή σας είναι να υπάρχει μια υποχρέωση στην τράπεζα και στο ΦΑΝΤ να προσέλθει στη διαδικασία αυτή, να δώσει στοιχεία και να κάνει... Άρα παραμένει προαιρετική η προσέλευση. Ακριβώς. Τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο, κάποια ακύρωση, ουσιαστικά φοβάμαι ότι θα μείνουμε πίσω η προσπάθεια συμβαστικής επιλύσης. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό που δεν λύνεται με την τροπολογία αυτή, όπως και με την αιτιολόγηση. Αλλά λύνονται αυτά που... Ακριβώς. Υπάρχει, αυτό ήθελα να πω τώρα, υπάρχουν αυτές οι βελτιώσεις που είπαμε και το θέμα της αιτιολόγησης, που αν λειτουργήσει σωστά μπορεί να μας βοηθήσει. Τι είναι η αιτιολόγηση? Εάν απορριφθεί η προσφυγή μας, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση για την απόρριψη. Επομένως, αν εφαρμοστεί σωστά, και τι εννοώ? Εάν στην αιτιολόγηση γράφεται η αντιπρόταση της τράπεζας, το γεγονός παραδείγματος χάρη ότι ζητάει τη μισή οφειλή μπροστά για προκαταβολή, ναι, για να γίνει ρύθμιση οτιδήποτε τέτοιο, είναι κάτι θετικό για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε δικαστικώς. Αλλά και πάλι δεν μας λύνει το θέμα να κλείσουμε υποθέσεις εξοδικαστικά και να μην γίνονται πληστηριασμοί. Αλλά μας δίνει ένα όπλο για να προχωρήσουμε μετά δικαστικώς. Έβλεπα εχθές ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή, κύριε Νικολακόπουλε. Εσύ τα ξέρετε βέβαια τα στοιχεία, αλλά να τα πούμε για τον κόσμο. Τα είπα και χθες, ότι το 20 και το 21 δεν είχαμε πληστηριασμούς πολλούς λόγω της πανδημίας. Το 22 λοιπόν έχουμε μια αλματώδη αύξηση από ό,τι βλέπω τα στοιχεία. Περίπου 40.000. Μπράβο. Περίπου 40.000. 39, το ξέρετε, 39.318 για την ακρίβεια είναι, το ξέρετε. Και εκ των οποίων βλέπω ότι κατοικίες είναι το 3.835. Ακριβώς. Και να πω ότι αλλάξανε χέρια, δηλαδή ήτανε πληστηριασμοί γόνιμοι περίπου 9.000. Ναι. Δηλαδή, το 1 τέταρτο των πληστηριασμών που έγινε οδήγησε στο να αλλάξουν χέρια, να πάρουν κυρίως τα funds ακίνητα. Εκ των οποίων πάνω από το 1 τρίτο είναι κύριες κατοικίες. Επομένως, ουσιαστικά, φανταστείτε ότι αυτό το θέμα εντός εισαγωγικών, όπως λέμε, θα σκάσει στο μέλλον, διότι αλλάξανε χέρια, αλλά ακόμα οι εξώσεις δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, να το πω απλά, το να πάει ο επιμελητής να σπάσει την πόρτα και να ξεσπιτώσει μια οικογένεια, ακόμα δεν το έχουμε δει. Δυστυχώς έπεται, θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά υπάρχει και αύξηση των πληστηριασμών, κυρίως μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, που τους δίνει άλλο αέρα στα πανιά. Δηλαδή, κύριε Νικολακόπουλε, τη χρονιά που μας πέρασε, 3.835 σπίτια βγήκαν σε πληστηριασμό πρώτες κατοικίες. Περίπου τόσο, δηλαδή το 1 τρίτο περίπου από τις 9.000 που γίνανε οι πληστηριασμοί, ναι, είναι κατοικίες. Μάλιστα. Και κυρίως πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Είναι μεγάλος αριθμός, ε. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και μάλιστα
είναι και ένας προάγγελος για την επόμενη χρονιά, για το 23, που φανταστείτε τώρα, όπως είπαμε, με την απόφαση ολομέλεια του Ιερίου Πάγου, χάσαμε και ένα σημαντικό όπλο αναστολή στον πληστηριασμό. Ακριβώς. Και στην ουσία τώρα με την απόφαση αυτή, κύριε Νικολακόπουλο, το έχουμε πει και σε προηγούμενη τη μέρα που βγήκε η απόφαση, ότι 700.000 νοικοκυριά, δεν λέω ότι θα χάσουν τα σπίτια τους, αλλά είναι στο κόκκινο, είναι οριακά. Ακριβώς, κύριε Φιλιππακόπουλε, διότι το μείγμα είναι εκρηκτικό. Έχουμε αύξηση των επιτοκίων, άρα αύξηση της δόσης. Επομένως, αρκετοί θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν. Δεύτερον, όπως είπαμε, η βελτίωση του εξοδικαστικού δεν τους δίνει άμεση λύση. Απλώς βελτιώνεται, αλλά ισχνά, όχι τόσο όσο έπρεπε. Άρα, το μέλλον είναι δυσίωνο. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πιο δραστικά μέτρα και κυρίως στον εξοδικαστικό να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα ώστε να κλείνουν υποθέσεις και να μην τρέχουν στη δικαστήρια. Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τα κόκκινα δάνεια. Περιμένουμε την τροπολογία. Μας είπε ο κ. Νικολακόπουλος.